Θέλω να ευχηθώ καλή δύναμη σε όλους σας, γιατί οι εποχές που περνάμε, η περίοδος που διανύουμε, είναι σημαντικές μεν, είναι κρίσιμες, αλλά είναι και επικίνδυνες συνολικά για τις εξελίξεις, για το λαό, για τη χώρα. Σας λέμε ειλικρινά ότι δεν συμμεριζόμαστε την άποψη της κυβέρνησης που με παραπάνω αισιοδοξία από ό,τι λέει μιλάει για δίκαιη ανάπτυξη, ούτε και την αισιοδοξία της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας που μιλάει για βιώσιμη ανάπτυξη. Κατά την άποψή μας, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, με αυτές τις πολιτικές και με το σχέδιο που προτείνουν προς τον ελληνικό λαό, τα πράγματα δεν θα βελτιωθούν για το σύνολο της εργατικής τάξης της χώρας. Φυσικά, ο αγώνας πάντα είναι η δύναμη που μπορεί να δώσει μια διέξοδο, να επιβάλλει λύσεις, να εμποδίσει νέα αντιλαϊκά μέτρα, γιατί πάρα πολλά πήραν τα τελευταία χρόνια τέτοια μέτρα ενάντια στο λαό, ενάντια στην εργατική τάξη. Και βεβαίως, αν αλλάξουν οι συσχετισμοί παντού, μπορούμε πραγματικά να δυναμώσουμε αυτή τη δύναμη της αντίστασης, να μπορούμε να πιέζουμε περισσότερο, να διεκδικούμε και να επιβάλλουμε λύσεις. Γιατί ανάπτυξη σημαίνει σταθερή και μόνιμη δουλειά. Ανάπτυξη δεν είναι να λύνω το πρόβλημα για κάποιους μήνες με ένα έργο, για παράδειγμα, και μετά να απολύω τους εργαζόμενους και να ξαναψάχνουν φτού και από την αρχή δουλειά. Ανάπτυξη για μας, και αυτό που θα παλέψουμε να αλλάξουμε για να αλλάξουν αυτοί οι αντεργατικοί νόμοι, σημαίνει να έχει ο άλλος μόνιμη και σταθερή δουλειά, να έχει δικαιώματα, να έχει εργασιακές σχέσεις ανθρώπινες, να μπορεί δηλαδή να δουλεύει το 8ωρό του, να μπορεί να παίρνει ένα ικανοποιητικό μισθό, να μπορεί να έχει την υγεία, την περίθαλψη, την πρόνοια που να είναι δημόσια και όχι βεβαίως να αντιμετωπίζει μια σειρά προβλήματα είτε από το χώρο δουλειάς ξεκινώντας και μετά πηγαίνοντας στο σπίτι ή πηγαίνοντας, αν συμβεί κάτι, χτύπα ξύλο που λέμε στο χωριό μου συνολικά, όπως το λέμε όλοι, να μην συμβεί κάτι, να τρέχει στο νοσοκομείο που δεν έχει γιατρούς ή που θα πρέπει να πληρώσει πολύ ακριβά την υγεία τη δικιά του και την υγεία της οικογένειάς του. Και βεβαίως να μπορεί να σπουδάζει για τα παιδιά του, να μορφώνονται και μια σειρά άλλα τέτοια ζητήματα που είναι λαϊκές ανάγκες, σύγχρονες ανάγκες. Αυτά δεν είναι πολυτέλεια. Δεν είναι υπερβολές να τα ζητάμε. Και βεβαίως δίκαιη ανάπτυξη σε ένα σύστημα βαρβαρότητας που πάνω απ' όλα έχει τα κέρδη των λίγων, κάποιων μονοπωλιακών κολοσσών, για να τους πούμε έτσι όπως πρέπει να τους λέμε, και όχι τις ανάγκες της πλειοψηφίας των εργαζομένων, δεν μπορεί να είναι δίκαιη. Δεν είναι δίκαιη αυτή η ανάπτυξη, ούτε βιώσιμη ανάπτυξη. Και μιας και είμαστε εδώ σε ένα σημαντικό έργο, το έργο του ΤΑΠ, του φυσικού αερίου, αυτού του διαδραστικού αγωγού, που θα έπρεπε λογικά και πρέπει να είναι χρήσιμο για το λαό, για σας πρώτα απ' όλα, για τους εργαζόμενους, για τις οικογένειές μας, για όλο τον ελληνικό λαό, για να μπορεί να έχει φθηνό φυσικό αέριο, να ζεσταίνεται το χειμώνα, να έχει ενέργεια, να μην τη χρυσοπληρώνει, πράγμα που δεν το βλέπουμε δυστυχώς, γιατί εδώ τα κέρδη αυτών που έχουν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, αυτό είναι που πριτανεύει και όχι το πώς θα έχει ενέργεια το σύνολο των λαϊκών οικογενειών για να μπορεί να ζεσταίνεται το χειμώνα ή πώς θα βοηθάει στην ανάπτυξη επίσης της παραγωγής, της υπόλοιπης οικονομικής παραγωγής της χώρας. Θα πρέπει να είναι ένα έργο που να έχει στο επίκεντρό του τα προβλήματα των εργαζομένων την ώρα που δουλεύουν εδώ. Και εδώ από αυτή την άποψη εμείς παίρνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις προτάσεις τις δικές σας, τις προτάσεις του σωματείου σας, έτσι ώστε να διεκδικήσουμε, να παλέψουμε παντού, στα Υπουργεία, στη Βουλή, στην εργοδοσία, οπουδήποτε μας παίρνει, και με αγώνες, εκτός από τα θεσμικά όργανα και αυτά που λέμε Βουλή ή οτιδήποτε άλλο μπορούμε να κάνουμε για να αποκαλύψουμε το πρόβλημα, να πιέσουμε, έτσι ώστε να επιληθούν
Και δεν είναι μόνο εδώ δικό σας το ζήτημα, αυτό υπάρχει δυστυχώς σε όλη την Ελλάδα. Γιατί δυστυχώς οι νόμοι που ψηφίσαν όλα αυτά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης με τα μνημόνια και η προηγούμενη Νέα Δημοκρατία Πασό και τώρα τα τελευταία 4,5 χρόνια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αντεργατικά, είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή συμπιέζουν και τους μισθούς και τα δικαιώματά σας και μια σειρά ζητήματα. Και η προστασία βεβαίως της υγείας στον χώρο δουλειάς που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα εμείς θεωρούμε καθήκον δικών μας, όπως θεωρούμε ότι έπρεπε να είναι και καθήκον όλων των πολιτικών κομμάτων. Άλλωστε, αν σας επισκέπτονται, που σας επισκέπτονται και που ξέρουν τα προβλήματα, να προβάλλουμε αυτά τα ζητήματα και να επιληθούν αυτά τα προβλήματα. Γιατί δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Δίκαιη ανάπτυξη επίσης εκτός από αυτά σημαίνει να μπορεί ο λαός της Ελλάδας όπως και οι γειτονικοί λαοί να ζουν ειρηνικά. Δυστυχώς η κυβέρνηση παρότι μας έλεγε ότι αυτή η αγωγή και αυτά τα μεγάλα έργα θα βοηθήσουν στην ειρήνη, την ασφάλεια, την αλληλεγγύη των λαών, δεν βλέπουμε δυστυχώς να συμβαίνει αυτό. Είδατε για παράδειγμα, ο αγωγός αυτός που περνάει από αυτές τις χώρες και από την Τουρκία και από την Ελλάδα και από την Αλβανία, για να δούμε τα προβλήματα, έχει βελτιωθεί η κατάσταση με την Αλβανία για παράδειγμα. Η Αλβανία σήμερα διεκδικεί τη Μεγάλη Αλβανία, θέλει εδάφη, προσετερίζεται το Κόσοβο, πάβουν να υπάρχουν σύνορα, προχωράει σταδιακά η αλλαγή συνόρων στα Βαλκάνια, με κίνδυνο να ξαναγίνει πάλι μπαρούτι. Αυτή η μπαρούτα αποθήκη εδώ και να ανάψει φωτιά συγκρούσεων, πολέμων, εθνικισμών, αλυτρωτισμών και άλλα. Το γεγονός ότι φτιάχνουμε και περνάει ο αγωγός και από την Τουρκία βελτίωσε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, συνέχεια δεν έχουμε αναβίωση διεκδικήσεων από τη μεριά της τουρκικής άρχουσας τάξης, που ζητάνε κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και στο Αιγαίο, διότι θέλουν και συνεκμετάλλευση, θέλουν να βάλουν χέρι και οι μονοπωλιακοί όμιλοι της Τουρκίας, τους υδρογονάνδραγες, στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στην Κύπρο, στην ΑΟΣ της Κύπρου και πάει λέγοντας. Αυτά τα ζητήματα φυσικά δεν μπορεί να τα λύσετε εσείς ατομικά ο καθένας, όμως πρέπει να προβληματίσουν τον ελληνικό λαό, γι' αυτό τα θέτουμε. Γιατί όλα αυτά πάνε πακέτο. Δεν μπορεί να λέγεσαι προοδευτικός άνθρωπος στη σημερινή εποχή και να γίνεσαι σημεοφόρος του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ευρώπη και στη χώρα σου. Να γεμίζεις τη χώρα στρατιωτικές βάσεις, να συμμετέχεις σε σχεδιασμούς και την ίδια ώρα να γονατίζεις τον ελληνικό λαό και με τη φορολογία και με ψήφιση αντεργατικών αντιλαϊκών νόμων και με μια σειρά άλλα ζητήματα. Εμείς θεωρούμε ότι η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός έχουν όλες τις δυνατότητες. Η εποχή μας έχει τις δυνατότητες. Υπάρχουν τεράστια τεχνολογικά επιστημονικά επιτεύγματα. Η Ελλάδα είναι και πλούσιος τόπος και σε ορυκτά και σε πλουτοπαραγωγικές πηγές και σε άλλες παραγωγικές δυνάμεις. Και βεβαίως έχουμε ένα έμπειρο και μορφωμένο εργατικό, τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό και δυναμικό που μπορεί βεβαίως να απογειώσει την ελληνική οικονομία. Γιατί βοηθάνε, αν θέλετε, και οι κλιματολογικές συνθήκες της χώρας, βοηθάει η στρατηγική θέση της στην περιοχή στο ενδιάμεσο τριών υπήρων Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής. Βοηθάνε όλα αυτά τα πράγματα. Άρα εφόσον υπάρχουν αντικειμενικές δυνατότητες, πρέπει να προβληματιστούμε όλοι γιατί δεν πάμε μπροστά. Και όχι μόνο δεν κάνουμε βήματα μπροστά, άλματα, δεν κάνουμε ούτε καν βήματα μπροστά και πάμε από το κακό στο χειρότερο. Κατά την άποψή μας, μια αιτία όλων αυτών είναι το γεγονός ότι κάθε φορά πέφτουμε δυστυχώς σε αυτό το ψεύτικο, στο κάλπικο δίλημα, μήπως είναι λιγότερο κακό ο ένας από τον άλλον, μήπως, ξέρω εγώ, είναι λιγότερο κακό ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ. Μήπως άλλοι λένε είναι η Νέα Δημοκρατία λιγότερο κακό, τι να μας κάνει από αυτά που μας έκανε ο Τσίπρας αυτά τα χρόνια, λένε επίσης από τη Νέα Δημοκρατία. Και πάντα πέφτει ο ελληνικός λαός, πέφτουμε στη λούμπα του να διαλέγουμε ανάμεσα σε δύο. Από αυτούς που προβάλλουν τα κανάλια, από αυτούς που τους παρουσιάζουν σαν σωτήρες και από αυτούς
που το μόνο που υπόσχονται και τις μόνες συμφωνίες που κάνουν είναι με τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, με το μεγάλο κεφάλαιο, με τους εκμεταλλευτές δηλαδή του ιδρώτα, του λαού, του εργάτη, αυτού που παράγει όλο τον πλούτο σε αυτή τη χώρα. Και με αυτούς συμφωνάνε και με αυτούς δαραβερίζονται και αυτούς πρώτα απ' όλα την κερδοφορία τους και την ανταγωνιστικότητά τους σε σχέση με άλλους αντιπάλους τους θέλουν να προβάλλουν και να προωθήσουν. Και τους απαλλάσσουν και από φορολογικά βάρη, τους απαλλάσσουν συνεχώς με νέους νόμους που περνάνε στη Βουλή από μια σειρά ζητήματα την ώρα που φορολογούν, που ξεζουμίζουν τον ελληνικό λαό και τον εργάτη. Άρα λοιπόν αυτά τα ζητήματα είναι που πρέπει πολύ καλύτερα να σκεφτούμε. Γιατί πλέον δεν είμαστε πριν από χρόνια, έχουμε πείρα. Και από τις πολιτικές εξελίξεις και για το τι έλεγε ο ένας και δεν έκανε και για το τι έκανε πριν ο άλλος και γιατί λέει τώρα ότι θα κάνει. Και από αυτή τη σκοπιά, επειδή μπροστά μας έχουμε εκλογικές μάχες, που φυσικά δεν είναι μόνο αυτό, ξέρετε ότι εμείς παλεύουμε αυτά τα ζητήματα όλη την τετραετία. Δεν περιμένουμε κάθε φορά να γίνουν εκλογές για να τα διεκδικήσουμε ή να τα αναδείξουμε. Όμως επειδή είναι οι εκλογές τώρα και επειδή πρέπει να πάρει και ατομική ευθύνη ο καθένας όταν πάει στην κάλπη, είτε είναι ευρωεκλογές, είτε είναι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, είτε είναι αύριο βουλευτικές εκλογές, αν δεν γίνουν το Μάιο, θα γίνουν έτσι κι αλλιώς Σεπτέμβριο ή την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη το αργότερο, με βάση τον νόμο και το Σύνταγμα. Άρα λοιπόν το επόμενο, το πολύ εξάμηνο, δίμηνο και εξάμηνο, θα έχουμε εκλογικές μάχες, θα κληθούμε ο καθένας να αποφασίσει. Εμείς σας λέμε ότι να σκεφτείτε με βάση αυτή την πείρα, να προβληματιστείτε. Μπορείτε να βρείτε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μια δύναμη η οποία θα παλεύει με αγωνιστικότητα, θα παλεύει με αποφασιστικότητα για να προωθήσει τα δικά σας ζητήματα, τα ζητήματα των εργαζομένων, τα ζητήματα του λαού μας και της χώρας μας και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και σε Δήμους και Περιφέρειες για να ανακουφίσουμε τον πόνο και την δουλειά των εργαζομένων, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσουμε να καταργήσουμε, αν όχι με ένα άρθρο που λέγει ο Τσίπρας, τα μνημόνια και τους αντιλαϊκούς νόμους, τουλάχιστον να αρχίζουμε να ξυλώνουμε αυτό το αντιλαϊκό οικοδόμημα. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με πίεση και διεκδίκηση. Και πίεση και διεκδίκηση σημαίνει να έχεις ισχυρά συνδικάτα, να έχεις ισχυρό συνδικαλιστικό κίνημα ταξικό που να μην συμβιβάζεται, που να μην είναι σαν την, να την πω έτσι, ξεπουλημένη ηγεσία σήμερα της ανώτατης συνδικαλιστικής ομοσπονδίας της ΓΕΣΕΕ. Εμείς την έχουμε ονομάσει συνδικαλιστική μαφία που κάνει συνέδρια ή θέλει να κάνει συνέδρια με νόθους αντιπροσώπους, πράγμα που πρέπει να καταδικάσει το σύνολο της εργατικής τάξης, άσχετα που ανήκει πολιτικά, και να πει ότι πρέπει οι αντιπρόσωποι να είναι αντιπρόσωποι των εργατών, δεν μπορεί να είναι αντιπρόσωποι των εργοδοτών, και πρέπει σε αυτό να υπάρχει σταθερότητα και να υπάρχει απόφαση από όλους τους εργαζόμενους, είτε ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, είτε ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, είτε ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ, είτε ψηφίζουν ΚΚΕ, είτε οτιδήποτε άλλο. Γιατί τους εργάτες δεν τους χωρίζουν τα πολιτικά κόμματα ή η ψήφος που κάθε φορά τι ψηφίζαν πριν ή τι ψηφίζουν τώρα. Οι εργάτες είναι εργάτες και έχουν κοινά συμφέροντα μαζί με όλα τα λαϊκά στρώματα. Άρα ξεκινώντας και από εκεί, από τις αλλαγές σε συνδικαλιστικές ηγεσίες, σωματεία, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, φτάνοντας στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές με δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους και περιφερειακούς συμβούλους που θα μπορούν πραγματικά να πατήσουν πόδι και να ξέρουμε ότι θα είναι με το μέρος των εργαζομένων και όχι με το μέρος των λίγων και των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, και βεβαίως στην Ευρωβουλή, για αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση που λιανίζει, που πετσοκόβει τους λαούς σε αντιλαϊκές κατευθύνσεις, και αύριο στις βουλευτικές εκλογές, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος. Γιατί δεν κρίνεται μόνο κάθε φορά τι κυβέρνηση θα έχουμε, αν θα είναι πρωθυπουργός ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης. Κρίνεται και τι αντιπολίτευση θα υπάρχει. Και αν δεν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση, όταν δεν υπάρχουν προϋποθέσεις να φτιάξεις μια κυβέρνηση φιλολαϊκή, που να καταργεί τους αντιλαϊκούς νόμους και να ανοίγει δρόμους για το λαό και τη χώρα, τότε χρειάζεται ισχυρή αντιπολίτευση να στέλνουμε και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και παντού. Και αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει το ΚΚΕ. Ένα πιο ισχυρό ΚΚΕ είμαστε σίγουροι εμείς,
πιστεύουμε ότι κι εσείς, αν το σκεφτείτε με βάση την πείρα σας, άσχετα με επιμέρους, συνολικότερες σε άλλα ζητήματα, διαφωνίες ή διαφορετικές σκέψεις που μπορεί να έχετε και που κι αυτές είναι θεμητές. Δεν υπάρχει συγγύη νεκροταφείο εδώ μέσα, ο καθένας έχει την άποψή του, τη λέει, την παλεύει. Αλλά αν στο βασικό, στη ρότα που πρέπει να χαράξουμε, στο σχέδιο που πρέπει να έχουμε για την εργατική τάξη, για το λαό, για τη χώρα μας, για να πάμε μπροστά και να ανοίξουμε δρόμους, τότε το ΚΚΕ θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτά τα καθήκοντα και σας καλούμε να το ενισχύσετε. Τα αιτήματα που μας δώσατε, με τα οποία συμφωνάμε απόλυτα, και στη Βουλή θα τα προωθήσουμε, και στους διαδρόμους των Υπουργείων δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί, αυτό να το ξέρετε, και έξω στους δρόμους του αγώνα θα είμαστε και στο πεζοδρόμιο με κινητοποιήσεις για να παλεύουμε, έτσι ώστε να ανοίξει πραγματικά ένας δρόμος όπου να υπάρχει σταθερή και μόνιμη δουλειά. Δεν είναι να φεύγει το έργο από εδώ να τελειώνει τέλος του 19 και από 300 εργαζόμενους τελικά θα χρειαστεί, όπως ξέρουμε όλοι και το ξέρετε κι εσείς, 20 μόνιμοι εργαζόμενοι περίπου, άντε 30, οι υπόλοιποι τι θα γίνουν. Άρα λοιπόν μόνιμη σταθερή δουλειά, αξιοπρεπής μισθή, δικαιώματα, εργασιακές σχέσεις και βεβαίως όλα αυτά ενταγμένα σε ένα πλαίσιο πολιτικών αποφάσεων κεντρικών και τοπικών που θα μπορούν να ενδιαφέρονται για τον εργάτη, για τον επιστήμονα, για τον τεχνικό, για τον εργαζόμενο άνθρωπο και την οικογένειά του. Λοιπόν, να μην σας κουράζω άλλο, νομίζω ότι δικό μας καθήκον είναι. Είναι εξαιρετική τιμή ότι βρίσκομαι εδώ και ενημερωθήκαμε και για την πορεία του έργου και λοιπά και για τις εργασίες που γίνονται. Αυτά τα μηνύματα θα θέλαμε εμείς να σας πούμε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ, που μας ακούσατε. Καλή δύναμη, καλή υγεία εύχομαι σε όλους σας και στις οικογένειές σας. Εμείς λέμε ότι θα μπορέσουμε τελικά να τα καταφέρουμε. Παρότι είναι δύσκολη κατάσταση, θα πάμε μπροστά, θα ανατείλει η ελπίδα. Γεια σας. Ευχαριστώ.